την ιβώνη κλάπα να μας πει τόσο για τον πρόεδρο αλλά και για τον εκλογικό νόμο η το θέμα του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, ο εκλογικό νόμο αλλά και εθνικά θέματα συζητήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου τη Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στην εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα, εκείνο τόνισε ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι εγκλωβισμένο στι επιλογέ του και στι αντιφάσει του και ότι δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει σε καλεστία κινηματολογία. Να πάμε να δούμε αν θε μαζί, Γιάννη, τι άλλο τόνισε ο κύριο Τσίπρα στην εισήγησή του. Σε μια συγκυρία που χρειάζεται εθνική συνεργασία. Ο κ. Μιτσοτάκη επιλέγει να την τορπιλήσει με δύο κορυφαίε επιλογέ του. Από τη μία, δεν προτείνει την ανανέωση τη θητεία Παυλόπουλου και από την άλλη, καταργεί την απλή αναλογική. Σύμφωνα με πληροφορίε, Γιάννη, να πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στο να μην μπει ε, στην ανοματολογία ε, που ευτελίζει, όπω αναφέρουν στην Κουμουθούρου, το θεσμό και να μην προτείνει άλλο πρόσωπο. Όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά άλλε πηγέ από τον ΣΥΡΙΖΑ, ε, το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση θα παραμείνει ε, και θα επιμείνει στον προκόπη Παυλόπουλο έω ε, ε, ακούσει και Πρόταση του Πρωθυπουργού και μετά θα κινηθεί αναλόγω. Ούτω ή άλλω Τώρα το... η Βόνη. Πολύ σύντομα είναι φαντάζομαι θα έχουμε και μία ανακοίνωση του ονόματο, ε, τη υποψηφιότητα μάλλον. Να δούμε όμω, ε, 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 εάν θα υπάρξει κάποιο νόμου... προτινόμενο πρόεδρο λοιπόν, τη Δημοκρατία, πέραν από τον πρόεδρο Δημοκρατία, ο οποίο είναι ο νυν ούτω ή άλλος. Βεβαίω. Ε, όσον αφορά τώρα στο θέμα του εκλογικού νόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται ε, να συνενέσει την κατάργηση τη απλή αναλογική. Αυτό είναι ξεκάθαρο από το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Τώρα, όσον αφορά στα εθνικά θέματα, στον απόϊχο φυσικά και του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στι ΗΠΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε το Μέγαρο για επικίνδυνε επικοινωνιακέ φούσκε, για προχειρότητα και ανευθυνότητα. Η κλάπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.